Και έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις από τον χώρο τον δικό σας, τον χώρο των ηθοποιών. Όχι μόνο για όλα όσα γνωρίζουμε και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, αλλά και για άλλες υποθέσεις. Φαντιζούμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, θέλω όμως να ξεκινήσουμε μαζί με τη Χρύσλα, διότι ουσιαστικά θέλουμε να μας πεις τι έχει γίνει με τη σύζυγο του Πέτρου Φιλιππίδη. Τι έχει γίνει λοιπόν τα τελευταία 24 ώρα. Ένα δημοσίευμα κυριολεκτικά πυροδότησε την κατάσταση σε σχέση με τη δημοσιότητα για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη και το ρόλο της Ελπίδας Νίνου, της σύζυγου του. Το δημοσίευμα λοιπόν αναφερόταν στο ότι η Ελπίδα Νίνου τον τελευταίο καιρό και όλο αυτό το διάστημα που ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται προφυλακισμένος, ψάχνει να βρει μάρτυρες. Και μάρτυρες οι οποίοι θέλει να καταθέσουν υπέρ του. Ανάμεσα σε όλους όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του και σε όλους όσοι βρίσκονται στον καλλιτεχνικό χώρο και υποτίθεται ότι έχουν κάποιο υπόβαθρο προσωπικότητας, μπορούν να πάνε και να στηρίξουν στο δικαστήριο την αθωότητα του Πέτρου Φιλιππίδη. Δηλαδή, ουσιαστικά να αναποδογυρίσουν όλα όσα λέγονται για το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του και τον τρόπο συμπεριφοράς του. Τώρα, από εκεί και μετά, αυτό λοιπόν που συνέβη μετά το δημοσίευμα, είναι ότι ακολούθησε μια πάρα πολύ οργισμένη απάντηση μέσω του δικηγόρου του Πέτρου Φιλιππίδη, του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ο οποίος απάντησε ουσιαστικά και στον ηθοποιό Γιώργο Λέφα, που σε εκπομπή του Σαββατοκύριακου είπε ότι η Ελπίδα Νίνου τον έψαχνε για να καταθέσει υπέρ του, ενώ ο ίδιος μέσα σε όλα όσα είπε, περιέγραψε τον Πέτρο Φιλιππίδη ακριβώς όπως τον κατηγορούν. Μάλιστα. Δηλαδή την έπαρσή του, τις φωνές του, τον τρόπο που. Ουσιαστικά όμως ο κ. Μητρακόπουλος, γιατί επενεύει νομικά. Είναι το θέμα ότι σου λέω ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Ακριβώς. Θέλω λίγο, αν μπορούμε, να μας πει τη γνώμη του. Όχι τη γνώμη σου. Σε ανθρώπινο επίπεδο, η Ελπίδα Νίνου, η σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη, έχει επικοινωνήσει μαζί σου. Θέλω να σας πω ότι είμαι σε πολύ δύσκολη θέση για να αποκαλύπτω με ποιους συζητάω. Ρωτάω σε ανθρώπινο. Ναι, ανθρώπινο όμως. Θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που ήμουν κοντά στη ζωή του Πέτρου για πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται, ναι, το έχεις πει. Και δεν σταμάτησα ποτέ να συναντιέμαι μαζί του, ακόμα και όταν δεν δουλεύαμε. Ναι. Και με τη σύζυγό του βεβαίως, με την οποία ήμασταν και πάρα πολύ φίλοι και πολύ συχνά τη συμβούλευα για διάφορα πράγματα. Δεν θέλω όμως να επεκταθώ σε πολύ προσωπικά πράγματα. Έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να λέει, όπως είπε ο Γιώργος Ολέφας, την άποψή του για αυτά που συνέβησαν την περίοδο που εκείνος δούλευε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος Ολέφας φυσικά σταμάτησε. Και να θυμίσουμε ότι ήταν στενός συνεργάτης. Βεβαίως, Πέτρου Φιλιππίδη. Και μπλεκόμενους παίζανε μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Όσο στενός ήμουνα και εγώ σε άλλη περίοδο. Μάλιστα. Το ότι σταμάτησε να κάνει παρέα μαζί του ή να έχει σχέσεις οικογενειακές, κάτι δείχνει. Πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πολύ εγώ αυτό που σε ρώτησα, αν εσύ αυτή τη στιγμή τώρα τον επικοινωνεί κάποιος με την Ελπίδα Νίνου, δεν κατηγορείται για κάτι γενικά. Ασφαλώς και δεν κατηγορείται. Δεν είναι κάτι κακό. Και εγώ έχω επικοινωνήσει με την Ελπίδα. Σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η σύζυγός του? Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ασφαλώς και δεν μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση ένας άνθρωπος που ο σύζυγός της είναι προφυλακισμένος. Τρία κακουργήματα. Και η ίδια προσπαθεί με κάθε τρόπο να δικαιολογήσει αυτά που κατά την άποψή μου είναι αδικαιολόγητα. Νίκο, με τους δημοσιογράφους, η σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη, γιατί είσαι διευθυντής και ενός περιοδικού, φαντάζομαι είσαι από τους. Επικοινωνεί πολλοί κόσμος μαζί σου. Έχει επικοινωνήσει μαζί σας. Είχαμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία με την κυρία Νίνου και δεν είχε γίνει εφικτό τέλος πάντων αυτό. Αυτό που ξέρω εγώ και θέλω να συμπληρώσω είναι ότι εκτός από τη σύζυγό του υπήρχε και μια στενή συνεργάτη δάτου, η οποία μαζί με τη σύζυγο, ξέρω εγώ τουλάχιστον, ότι αναζητούσαν μάρτυρες υπεράσπισης και έχουν κάνει πάρα πολλά τηλεφωνήματα και στα περισσότερα από αυτά η απάντηση ήταν φυσικά αρνητική. Μάλιστα. Αυτό που έχω μόνο να συμπληρώσω είναι ότι και εμένα ο Πέτρος με έβαλε μάρτυρα υπεράσπισης του χωρίς να το γνωρίζω. Για πες το αυτό, αφήστε λίγο τον Σπίτι να μιλήσει. Όταν έφτασα στην εισαγγελία έμαθα ότι είμαι μάρτυρας υπεράσπισης. Είπα στον εισαγγελέα ότι εγώ θέλω να μην χαρακτηριστώ μάρτυρας υπεράσπισης, αλλά ο ίδιος με χαρακτήρισε μάρτυρα αληθείας. Αυτό, πώς μου το εξηγείς λίγο. Ενώ κάποιος είναι κατηγορούμενος, μπορεί να βάλει όποιον θέλει ο ίδιος μάρτυρα υπεράσπισης και να τον καλέσει η εισαγγελία. Ναι, ναι. Εμένα όταν με κάλεσε η εισαγγελία δεν ήξερα γιατί με καλεί. Όταν έφτασα εκεί, έμαθα. Είναι όπως στην περίπτωση του Δημήτρη Λιγνάδη που είδαμε την κυρία Κούρκουλα τότε. Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην θέλανε, αλλά εφόσον τους κάλεσαν πήγανε ή να μην το γνώριζαν. Υπήρχε και κάποιος ο οποίος δεν προσήλθε ποτέ και αρνήθηκε. Κυρία Κούρκουλα το γνώριζα. Αλλά υπήρχε ανάμεσα. Α, και εσύ ζήτησες απλά για να μην γίνει ένας τεράστιος ντόρος, μάρτυρας αληθείας. Έτσι με χαρακτήρισε ο ίδιος ο εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τη θέση και να υπερασπίζω με κάποιον όταν κάποιες πολύ φίλες μου έχουν υποστεί πράγματα και θεωρώ ότι πρέπει να τις υπερασπιστώ.
Εκτιμώ και να μην ήταν φίλος, επειδή είσαι πολύ δίκαιος άνθρωπος και σέβεσαι πάρα πολύ τις γυναίκες και το ξέρω πολύ καλά εδώ και χρόνια. Και ετοιμάς και το αξίωμά σου, πάλι το ίδιο θα έκανες. Ναι, δηλαδή, δεν μπορώ ούτε να κάνω τον Πόντιο Πιλάτο, γιατί το θεωρώ απαράδεκτο, να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο και να λέμε εμείς δεν ξέραμε τίποτα κτλ. Αλλά ούτε και να καταφερθώ εναντίον γυναικών, που κάποιες από αυτές είναι το ίδιο φίλες με τον Πέτρο. Μάλιστα. Ήταν. Θέλω μαζί με τον Γιάννη να δούμε έναν πολύ στενό συνεργάτη του Φιλιππίδη. Μιλάω για τον Πάνο Σταθακόπουλο. Θα λες πολύ σωστά, γιατί ο Πάνος Σταθακόπουλος έχει δουλέψει επί σειρά ετών μαζί με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Και ειδικά την περίοδο που αναφερόταν ο Γιώργος Ολέφας και στο θέατρο εκατομμύρια φορές. Οπότε είναι ο άνθρωπος λοιπόν που μπορεί να μας πει τελικά όλα αυτά που τον κατηγορούν για έπαρση ισχύουν ή όχι. Επίσης, επικοινώνησε μαζί του η Ελπίδα Νίνο, η σύζυγός του, για να το ζητήσει να βοηθήσει την κατάσταση. Να δούμε τι όλα αυτά μας απαντάει ο Πάνος. Με αφορμή τον αθλητισμό. Στη διάρκεια της καραντίνας, ξεκίνησε το MeToo και πέρασε και στο θέατρο και στην υποκριτή γενικότερα. Πέσατε από τα σύννεφα για τους συναδέλφους που έχουν ακουστεί όσα έχουν ακουστεί. Γιατί σχεδόν με όλους έχετε συνεργαστεί. Κανείς δεν περίμενε ότι, αν είναι αλήθεια που αυτό θα αποδειχθεί, αλλά έχει η δικαιοσύνη πάρει πια, έχει το λόγο. Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα. Με την έννοια ότι μπορείς να φανταστείς τέτοιες καταστάσεις. Συμπεριφορές μπορεί να είναι και σε κάθε δουλειά είναι. Κάποιος που μπορεί να είναι πιο έντονος, ανάλογα με το χαρακτήρα του, να είναι ακόμη πιο έντονος, να έχει έπαρση, να. Αλλά τόσο πολύ για τις καταστάσεις για τις οποίες μιλάμε, όχι, δεν το περιμέναμε, αλλά δεν είμαι και... δεν νιώθω ότι πρέπει και να απολογηθώ. Έτσι θα πας. Έτσι. Βάλε καμιά κάλτσα. Βάλε κανένα παπούτσι. Φτάνει το κακό που τις έκανες. Δεν είναι ανάγκη να τις το χτυπάς συνέχεια. Πολύ συνέχεια εργασία με τον κύριο Φιλιππίδη όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και θεατρικά και τηλεοπτικά. Έχετε μιλήσει καθόλου με την οικογένεια, σας έχει πάρει τηλέφωνο. Όχι. Αν τον είχατε μπροστά σας, όσα έχουν ακουστεί, τι θα θέλατε να του πείτε. Δεν θα έλεγα τίποτα. Νομίζω ότι τα έχουν πει αυτοί που έπρεπε να τα πούν και θα τα πούν και εκεί που πρέπει να τα πούν μετά. Πώς είναι να συνεργάζεστε με την κυρία Ντενίση? Την κυρία Ντενίση, τη Μιμή, την ξέρω χρόνια. Ο ρόλος μου είναι, κάνω έναν μόδιστρο που ράβει την υψηλή κοινωνία στη Θεσσαλονίκη, όπου έρχεται η φιλιό, η Μπαλτατζή, η Μιμή Ντενίση, και φέρνει την κόρη της να την πάρω στη δουλειά μου. Για σε παρακαλώ, τι λόγια είναι αυτά? Είμαι ο δήμαρχος της πόλης. Είσαι για τα μπάσα μπακλάφα. Είσαι μπαμπέσης και ύπουλος. Θέλω να μου πείτε τώρα τι γίνεται στο Κουδουνάρι. Δήμαρχε. Εκεί λοιπόν στο Κουδουνάρι έλαχε ο κόσμος να με ψηφίσει και να είμαι ο δήμαρχος. Όπου διαδραματίζονται διάφορες ωραίες καταστάσεις.